Είμαι από τον blog Ελευθερία Τίποτα Ελευθεριακός και βρίσκομαι μαζί με την κυρία Καταρίνα Μάτσα, επιστημονική υπεύθυνη του 18 άνω και ψυχίατρο. Κυρία Μάτσα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία να συζητήσουμε. Να είστε καλά. Ήθελα να μου πείτε λίγα λόγια για τα τελευταία γεγονότα σχετικά με το 18 άνω. Τι έχει συμβεί? Έγινε μία απόπειρα να σπηλωθεί το 18 άνω, να καταστασιοφαντηθεί. Οργανώθηκε μία πολιτική επίθεση ενάντια του, που είχε σαν στόχο όχι μόνο το 18 άνω, η εκτίμησή μας είναι ότι είχε σαν στόχο όλα τα στεγνά προγράμματα, τη δημόσια και δωρεάν απεξάρτηση, την δυνατότητα να απεξαρτώνται οι εξαρτημένοι και να δρουν, να παρεντάσσονται κοινωνικά με ένα πολύ ενεργητικό τρόπο. Αυτό το πνεύμα της αγωνιστικότητας και της αντίστασης του 18 άνω ενοχλεί πάρα πολλούς. Φτάσαν λοιπόν μέσα από αυτή την επίθεση να ζητούν να καταληθεί ακόμα και το θεραπευτικό απόρριτο, να εμφανίζουν όλους τους θεραπευόμενους ως πλιατσικολόγους, το 18 άνω ως κέντρο παρανομίας, εμάς ως συνένοχους σε αυτή την παρανομία, εμένα να καλώ σε όρκο σιωπής στην ομερτά. Και όλα αυτά γιατί πιστεύουμε ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή, εποχή κρίσης, που παρουσιάζεται η εξής αντίφαση. Από τη μια αυξάνεται η διάδοση των ναρκωτικών και γενικά των εξαρτήσεων και από την άλλη καταραίει το εσύ. Καταραίουν οι προνοιακές δομές, καταραίει το κοινωνικό κράτος γενικά. Και εφαρμόζεται μια πολιτική η οποία θέλει μηδενικές παροχές για την υγεία, ευνοεί πάρα πολύ τον ιδιωτικό τομέα, θέλει ιδιωτικά προγράμματα και μάλιστα τώρα φτιάχνουν και το θεσμικό πλαίσιο να μπορούν να δοθεί η απεξάρτηση στην ιδιωτική πρωτοβουλία, να μπορούν η εκκλησία, οι διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι ιδιώτες να φτιάξουν τα μαγαζάκια τους, προγράμματα απεξάρτησης. Και βέβαια ενοχλεί οτιδήποτε δεν σκύβει το κεφάλι. Και το 18 δεν έχει σκύψει το κεφάλι σαν ένας χώρος, ένα κομμάτι του εσύ που αγωνίζεται όλο αυτό το διάστημα της ιστορίας του για τη δημόσια και δωρεάν υγεία, τη δημόσια και δωρεάν απεξάρτηση και επιπλέον δεν σκύβουν το κεφάλι οι θεραπευόμενοι. Πιστεύω ότι μία εικόνα που ενοχλεί τους κρατούντες είναι τα παιδιά του 18 άνω, τη μουσική ομάδα επικεφαλής, με τα τύμπανα, να κατεβαίνουν στις διαδηλώσεις και να λένε στόχος μου η ζωή και όχι η ζωή στόχος και να διεκδικούν. Να διεκδικούν πρώτα απ' όλα τα δικαιώματά τους, γιατί ένας απεξαρτημένος αποκτά πια την ικανότητα να βγαίνει μέσα στην κοινωνία με ψηλά το κεφάλι και όχι μόνο να ζητά με ένα πολύ ενεργητικό τρόπο συμμετέχοντας στα κοινωνικά δρόμενα να ζητά ισοτιμία με όλους, αλλά να μάχεται ο ίδιος, να αντιμάχεται τους παράγοντες που οθούν τους ανθρώπους στα ναρκωτικά. Όλη αυτή την εξατομίκευση, την παρέτηση, την απάθεια την κοινωνική, γίνεται ένα πολύ ενεργητικό κοινωνικό υποκείμενο. Συμμετέχει σε συλλογικότητες. Και βέβαια παλεύει και ο απεξαρτημένος και ο θεραπευόμενος και το 18 άνω συνολικά, σαν θεραπευτικός χώρος, παλεύει ενάντια στην αντίληψη της τοξικομανίας ως χρονίας υποτροπιάζουσας νόσου του κεφάλου. Θεωρούμε ότι αυτό είναι μία άποψη η οποία συντηρείται συστηματικά και αυτό, σε αυτό συμβάλλει πολύ και ο ιατρικός κόσμος, ορίζεται έτσι και στο εγχειρίδιο κατάταξης ψυχικών διαταραχών της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρείας που έχει επιβληθεί παγκόσμια και αναπαράγεται και από επιστημονικούς βέβαια αλλά και από πολιτικούς κύκλους γιατί
πρώτα απ' όλα η τοξικομανία ανάγεται σε, σε ένα βιολογικό φαινόμενο, μια νόσο. Ο τοξικομανής χαρακτηρίζεται ως άρρωστος, στιγματίζεται, περιθωριοποιείται και δίνεται η ευκαιρία στους κρατούντες μέσα από αυτό το κατασκεύασμα που δεν έχει επιστημονική βάση να εφαρμόσουν μια πολιτική που συντηρεί την εξάρτηση, τη συντηρεί και την αναπαράγει με πάρα πολλά κέρδη για τους κρατούντες, κέρδη οικονομικά μέσα από τα υποκατάστατα που πια εφαρμόζονται σε ευρύτερη κλίμακα, αλλά και κέρδη κυρίως κατά τη γνώμη μου πολιτικά. Διότι έτσι χειραγωγείται αυτός ο νέος άνθρωπος, ο οποίος είναι πάρα πολύ ανήσυχος, στράφηκε στα ναρκωτικά γιατί δεν του έκανε αυτή η πραγματικότητα, αναζητούσε έναν τρόπο να ξεφύγει, μια οδό διαφυγής και βέβαια ήταν πολύ απαιτητικός στα αιτήματά του. Ναι. Ακριβώς επειδή δεν έχει διάθεση το σύστημα και όσοι το εκπροσωπούν να ικανοποιήσει αυτές τις ανάγκες, βαθιά ανθρώπινες ανάγκες, επιλέγει την πολιτική των υποκαταστάτων. Δηλαδή να τον κρατάει υπό την επίρρεια ουσιών, αλλά νόμιμων ουσιών. Να τον κρατάει στο περιθώριο, αλλά ένα θεσμοποιημένο περιθώριο. Να μην του δίνει τη δυνατότητα να λειτουργήσει κοινωνικά. Και από αυτή την άποψη να τον ελέγχει. Με άλλα λόγια, εδώ μπαίνει σε λειτουργία μια επιχείρηση κοινωνικού ελέγχου. Ελέγχου δηλαδή όλων των ανήσυχων στοιχείων και ελέγχου με έναν τρόπο που είναι πολιτικός, εφαρμοζόμενη πολιτική, αλλά και ιατρικός. Η ψυχιατρική επιστήμη έχει να παίζει εδώ πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε μια εποχή που ψυχιατρικοποιούνται όλα. Όλα τα κοινωνικά φαινόμενα και συμπεριφορές πολύ εύκολα ψυχιατρικοποιούνται και λειτουργεί το φαινόμενο του βιολογικού αναγωγισμού. Όλα τα κοινωνικά φαινόμενα ανάγονται σε βιολογικά. Και έτσι απενοχοποιείται η κοινωνία για το φαινόμενο που ίδια δημιουργεί και αναπαράγει σε όλο και πιο μεγάλη κλίμακα μέσα στην κρίση της. Και ταυτόχρονα λύνονται τα χέρια τους στο να απαλλαγούν από τους ανεπιθύμητους. Δεν είναι τυχαίο ότι μέσα στην κρίση αυτό το σύστημα παράγει και αναπαράγει ένα πράγμα σε μαζική κλίμακα. Τον αποκλεισμό και τους αποκλεισμένους. Αυτά λοιπόν τα στρώματα των κοινωνικά αποκλεισμένων διευρύνονται διαρκώς, μεγαλώνουν διαρκώς και σε αυτά τα στρώματα ανήκουν και οι τοξικομανείς, όπως άλλωστε και οι ψυχασθενείς. Και η ψυχική διαταραχή έχει πιο μεγάλη διάδοση στην περίοδο της κρίσης, αλλά και η αντιμετώπιση της γίνεται με ένα τέτοιο τρόπο που οι ψυχασθενείς περιθωριοποιούνται και αντιμετωπίζονται και αυτοί μόνο με φάρμακα. Όπως στους τοξικομανείς δίνονται τα υποκατάστατα, στους ψυχασθενείς το κύριο θεραπευτικό όπλο αυτή τη στιγμή είναι τα ψυχοφάρμακα. Δίνονται σε τεράστιες ποσότητες και παράγονται διαρκώς σε όλο και πιο καινούργια φάρμακα, τα οποία κοστίζουν και πανάκριβα. Και στην Ελλάδα υπάρχει και η πρωτοτυπία να κοστίζουν πολύ ακόμα και τα γενώσιμα που κυκλοφορούν και βέβαια αυτό έχει πάρα πολλές συνέπειες. Αλλά όλη η αντιμετώπιση είναι τραγική. Καταστρέφει ζωές. Δεν βοηθάει τον άνθρωπο να ζήσει μέσα στην κοινωνία. Ο άνθρωπος γεννιέται κοινωνικό, δεν γίνεται. Και αυτό που κάνει η κυρίαρχη επιστήμη και η κυρίαρχη πολιτική είναι να καταστρέφει αυτή την κοινωνική υπόσταση. Ήθελα να σας ρωτήσω,
Το εξής, για το θέμα που ξεκινήσαμε την κουβέντα για τα γεγονότα με το 18ο, η αριστερή ριζοσπαστική συσπήρωση υγειονομικών αναφέρει στην υποστηρικτική για το 18ο ανακοίνωσή της το εξής: είναι γνωστές οι διαρκείς επιθέσεις και οι κατασκοφάντες που δέχεται από τα υπολείμματα των ανέκαθεν παρακυβερνητικών και κρατικοδίαιτων συνδικαλοπατέρων του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής του 18ο και η επιστημονική υπεύθυνη κυρία Μάτσα. Θέλω να σας ρωτήσω με ποιο τρόπο γίνονται αυτές οι συνδικαλιστικές επιθέσεις που αναφέρει η ανακοίνωση. Σε σχέση με τα τελευταία γεγονότα, η ιστορία ξεκίνησε από την αναφορά μίας νοσηλεύτριας, η οποία έγινε στη διευθύνουσα του νοσοκομείου, τη Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, και την οποία διαβίβασε στο διοικητή ο Σύλλογος Εργαζομένων, χωρίς να υπάρχει απόφαση του Διοικητικού Συλλόγου, αλλά ο Πρόεδρος και η Ειδική Γραμματέας το διαβίβασαν ως εξαιρετικά σημαντικό έγγραφο, σπάζοντας και το απόρριτο, και αυτό το παρέλαβε ο διοικητής και το πήγε στο Λοβέρδο και στην ασφάλεια. Το ζήτημα είναι ότι αυτή η επίθεση έγινε σε μια χρονική περίοδο που εξελισσόταν η επιχείρηση Σκούπα. Ενάντια στους μετανάστες και στους τοξικομανείς, μεταφέροντας τις πιάτσες, καθαρίζοντας το κέντρο της Αθήνας. Ήταν η εποχή που ο Λοβέρδος έλεγε ότι οι μετανάστες αντιπροσωπεύουν μια υγειονομική βόμβα, για να τον διαψεύσει βέβαια την επόμενη μέρα το ΚΕΛΠΝΟ, το Κέντρο Ελέγχου Λοιμοδονώσεων, διότι καταρχήν δεν υπάρχει αύξηση της διάδοσης των λοιμοδονοσημάτων και τα κρούσματα είναι πιο πολλά στους ντόπιους παρά στους μετανάστες. Έλεγε λοιπόν αυτό ο Λοβέρδος και ο Χρυσογοήδης έστελνε τις δυνάμεις καταστολής. Παράλληλα με αυτή την καταστολή των εν ενεργεία τοξικομανών, αρχίζει να εκτελήσεται και η επίθεση στους θεραπευόμενους πια, τους ενταγμένους σε ένα πρόγραμμα απεξάρτησης. Αυτό που αναφέρεται στην προκήρυξη της Αρσή είναι ότι έπαιξαν ένα πολύ βρώμικο ρόλο, χαφιέδικο ρόλο, η παράταξη του Πασόκ μέσα στο Σύλλογο, μεταφέροντας αυτή την αναφορά στο διοικητή και δίνοντάς του την ευκαιρία να υλοποιήσει ένα σχέδιο που για μας είναι πολιτικό και δεν εκπορεύεται από το Δαφνί, από το Σύλλογο Εργαζομένων, γιατί το 18ο ανήκει στο Ψινιά, στο Δαφνί. Δύο μήνες μετά τη διαδήλωση της 12 του Φλεβάρη, ξεκινάει αυτή η ιστορία και μέσα σε μία μέρα, θα έλεγα μέσα σε λίγες ώρες, συντονίζονται το Μεγάλο Κανάλι, το Βήμα, ηλεκτρονική έκδοση, και το Υπουργείο Υγείας που 10:30 το πρωί του Σαββάτου, 7 του Απρίλη, εκδίδει μια φοβερή ανακοίνωση που απειλεί με παύση κάθε υπευθύνου και όλα αυτά. Όταν έγινε και εκπομπή στην τηλεόραση. Δηλαδή, ναι, την ίδια μέρα, το ίδιο πρωινό ήταν όλα. Συντονίστηκαν όλοι. Συντονίστηκαν. Και μετά προσπάθησαν τα κλιμακώσουν, έστειλαν αστυνομία στους ξενώνες μας. Βέβαια τα αποκρούσαμε. Απαντήσαμε με πολύ δυναμικό τρόπο. Και από μία άποψη, αυτός ο τρόπος, ο πολύ δυναμικός, περάσαμε στην αντεπίθεση. Από μία άποψη, είχε να κάνει με το πώς αντιδρούμε, απαντάμε στις επιθέσεις ιστορικά, γιατί το 18ο αναπτύχθηκε μέσα από συγκρούσεις. Με την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική, με το παρακράτος, με επιθέσεις που δεχόταν κατά καιρούς. Είχε λοιπόν να κάνει αυτή η αντεπίθεση με την ιστορία μας και τα μαθήματα που έχουμε βγάλει από την ιστορία, αλλά είχε να κάνει επίσης και με το γεγονός ότι όλη αυτή η ιστορία είχε επηρεάσει πάρα πολύ τους θεραπευόμενους, είχε δημιουργήσει φόβο, ανασφάλεια, έλλειψη εμπιστοσύνης. Τι θα γίνει, θα μπουν μέσα, θα μπει η αστυνομία, πώς γίνεται να ζητάνε από τους θεραπευτές μας να μας δώσουν στην αστυνομία. Και εμείς έπρεπε να τους στηρίξουμε πάρα πολύ μέσα από μία συλλογική δράση μαζί με εκείνους,
που θα τους στήριζε, γιατί εκεί βρίσκει κανείς τη δύναμη, στη συλλογική δράση, και θα τους έβγαζε από το στενό πλαίσιο του ξενώνα που βρίσκονταν, του θεραπευτικού πλαισίου, του τμήματος στο οποίο ανήκαν, της κοινωνικής επανένταξης, από τον εαυτό τους, να τους βγάλει από αυτό το στενό ορίζοντα, να ανοίξει ορίζοντα στην κοινωνία. Και πραγματικά είχαμε μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση από την κοινωνία, δημιουργήθηκε, άρχισε να δημιουργείται ένα κοινωνικό κίνημα, να εκφράζεται η συμπαράσταση από πάρα πολλούς ανθρώπους, επώνυμους και ανώνυμους, ανθρώπους των γραμμάτων, των τεχνών, ο νομικός κόσμος, μεγάλο μέρος του πολιτικού κόσμου και απλοί άνθρωποι, οικογένειες των εξαρτημένων, απεξαρτημένοι, χιλιάδες έχουν περάσει από το 18ο αιώνα. Επίσης, όλοι οι φορείς της απεξάρτησης, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, παντού, όλοι να εκφράζουν τη συμπαράστασή τους. Πολλά σωματεία, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, συλλογικότητες, λαϊκές συνελεύσεις, και αυτό έδωσε δύναμη και άλλαξε τελείως το κλίμα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που έλεγε ένα μέλος της κοινωνικής επανένταξης των γυναικών προχτές, πριν δύο μέρες, ότι εγώ μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, μέσα από την θεραπεία απεξάρτησης, έμαθα να περπατώ με ψηλά το κεφάλι και δεν πρόκειται να το ξανασκύψω. Γιατί αισθάνθηκε τη δύναμη της ομάδας, της συλλογικότητας, τη στήριξη από μια κοινωνία ολόκληρη ενάντια σε σχέδια τα οποία απειλούν πια την ίδια τη ζωή του. Γιατί ο τοξικομανής παίζει με το θάνατο ένα παιχνίδι ρώσικης ρουλέτας. Αυτά τα παιδιά έχουν ζήσει πάρα πολλούς θανάτους. Θανάτους δικών τους ανθρώπων, έχουν πλησιάσει τα ίδια πολλές φορές το θάνατο. Δεν υπάρχει τοξικομανής που να μην έχει κάνει αρκετές, κάποιοι πολλές, overdose. Και είναι πολύ εύθραυστη η ψυχική ισορροπία. Κανείς δεν σκέφτηκε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν μέσα στο φόβο και τον πανικό που δημιουργήθηκε στην αρχή να διακόψουν τη θεραπεία, να κάνουν μια overdose και να πεθάνουν. Να πούν δηλαδή ότι πια δεν μας έμεινε τίποτα. Η μόνη όαση που είχαμε μέσα σε μια κόλαση που ζούμε ήταν αυτή. Μας την παίρνουν, μας την καταστρέφουν. Δεν έχουμε λόγο ύπαρξης. Κανείς δεν σκέφτηκε κάτι τέτοιο. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό ότι αντιστράφηκε το κλίμα. Στη σημερινή συνέντευξη τύπου κατέθεσαν την εμπειρία τους πολλοί θεραπευόμενοι, αλλά και απεξαρτημένοι, λέγοντας πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, πάρα πολύ σημαντικά, για το πώς μπορούν πια όχι μόνο να μην είναι άνθρωποι σκιές, να έχουν όνομα, να εκφράζονται, να διεκδικούν, και να χρησιμοποιούν την τέχνη σαν ένα όπλο για να ζήσουν μέσα στην κοινωνία καλά, να έχουν μια ζωή με ποιότητα. Και είπαν ότι εμείς το θυμό μας πια μάθαμε να το κάνουμε δημιουργία. Και κανείς δεν μπορεί να μας σταματήσει. Σχεδιάζουν τώρα πολλές εκδηλώσεις για να κλιμακώσουμε όλη αυτή τη δραστηριότητα που αναπτύσσεται για να αποκρούσουμε την επίθεση. Και με μουσική και με θέατρο, με ποίηση, με πάρα πολλές, χρησιμοποιώντας πολλές μορφές τέχνης που υπάρχουν και στη θεραπεία τους και που θέλουν όλα αυτά να τα βάλουν μέσα στην κοινωνία ώστε να εμπλέξουν σε αυτή τη διαδικασία ακόμα μεγαλύτερο μέρος του κοινωνικού συνόλου και έτσι να προβληματίσουν και έτσι να ευαισθητοποιήσουν και έτσι να αποκτήσουμε συμμάχους. Ωραία. Πολύ ωραία. Τώρα σε κάποια άλλα θέματα. Ιστορικά θέλω να μου πείτε με ποιους τρόπους οι άνθρωποι έχουν χρησιμοποιήσει ναρκωτικά και σε ποια σημεία εντοπίζετε τις διαφορές με την περίοδο της νεωτερικότητας. Είναι μια εξαιρετική ερώτηση, γιατί εάν δεν απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα δεν μπορούμε να καταλάβουμε το χαρακτήρα που έχει η τοξικομανία στην εποχή του καπιταλισμού. Οι άνθρωποι από τότε που υπάρχουν σε κοινωνίες χρησιμοποιούν τις λεγόμενες ψυχοτρόπες ουσίες. Ουσίες δηλαδή που επηρεάζουν, δρούν στον εγκέφαλο
και επηρεάζουν τον ψυχισμό, το επίπεδο συνείδησης, τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Τις χρησιμοποιούν από όσο ξέρουμε χιλιάδες χρόνια π.Χ. άρχισαν να χρησιμοποιούν ουσίες. Λέγεται ότι ήταν οι Βαβυλώνοι που διέδωσαν το όπιο προς τους Πέρσες και προς την Αίγυπτο. Ξέρουμε από τον Όμηρο επίσης ότι τον υπενθές της ωραίας Ελένης ήταν όπιο. Σε κάθε πολιτισμό υπήρχε πάντα κάποια ή κάποιες ουσίες που χρησιμοποιούνταν από τους ανθρώπους. Όμως, σε εκείνες τις κοινωνίες, τις προκαπιταλιστικές, η χρήση της ουσίας ή των ουσιών έμπαινε σε ένα πολύ διαφορετικό κοινωνικό πλαίσιο. Ανάμεσα στην φύση, το φυσικό περιβάλλον και τον άνθρωπο, διαμεσολαβούσε η κοινότητα των ανθρώπων. Και ήταν η κοινότητα που χρησιμοποιούσε τις ουσίες για λόγους θρησκευτικούς, για λόγους θεραπευτικούς ή για λόγους τελετουργικούς. Οι ουσίες λοιπόν χρησιμοποιούνταν, είχαν πάντα μία διάσταση συμβολική και χρησιμοποιούνταν σε συγκεκριμένες στιγμές της ζωής αυτής της κοινωνίας. Η χρήση τους έφερνε κοντά τους ανθρώπους, ενίσχυε τους κοινωνικούς δεσμούς, την κοινωνική συνοχή. Ήταν λοιπόν ένα κοινωνικό φαινόμενο, ήταν μια κοινωνική χρήση, ακόμα και αν γίνονταν ατομικά. Χρησιμοποιούσε ο ιερέας, ο θεραπευτής. Αργότερα όμως αυτό άλλαξε και στην εποχή του καπιταλισμού πια γίνεται ένα φαινόμενο που λειτουργεί τελείως διαφορετικά. Επιλέγει κανείς την ουσία για να απαλλαγεί από τα δεινά της ζωής του και έτσι απ' τη μια εκφράζει τη ρήξη των κοινωνικών δεσμών σε μια κοινωνία κρίσης η οποία εκφράζεται και με την εξατομίκευση των ανθρώπων, από τη μια εκφράζει την ρήξη των κοινωνικών δεσμών και από την άλλη ενισχύει αυτή τη ρήξη, γιατί πια χρησιμοποιεί κανείς ουσίες σαν άτομο, σαν μια λύση ατομική που επιλέγει ο ίδιος, το επιλέγει σε πολλά εισαγωγικά, γιατί δεν αντέχει τον εαυτό του και τους άλλους. Δεν αντέχει ένα τρόπο ζωής που του προκαλεί δυσφορία. Αυτό που κυριαρχεί τους δύο τελευταίους αιώνες και κλιμακώνεται, μεγαλώνει διαρκώς, είναι η δυσφορία του ανθρώπου μέσα σε ένα σύστημα και ένα πολιτισμό παρακμής. Με αυτή την έννοια, το φαινόμενο της τοξικομανίας αποκτά ένα τελείως διαφορετικό χαρακτήρα από ό,τι σε προηγούμενες εποχές. Και γι' αυτό δεν μπορεί κανείς να μην κάνει τη διάκριση ανάμεσα στη χρήση ουσιών που υπήρχε από πάντα και στην τοξικομανία ως φαινόμενο της εποχής μας. Γιατί η τοξικομανία σαν τρόπο ζωής πια αφορά πολύ μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας και εκφράζει, αποτυπώνει, αντανακλά μια κοινωνική δυσφορία, μια κοινωνική παθολογία. Κάποιοι κοινωνιολόγοι λένε ότι είναι η εμβληματική παθολογία της νεωτερικότητας. Άλλωστε και ο Ντερίντα έτσι το ορίζει το φαινόμενο σε κάτι που αφορά την παθολογία της νεωτερικότητας. Δεν μπορούμε λοιπόν να τα συγχαίουμε τη χρήση με την τοξικομανία, αλλά πρέπει να αναφέρω εδώ ότι η εποχή μας που βλέπει, ζει την κρίση της, και ζει μέσα σε αυτή την κρίση και σαν έκφραση της κρίσης την αύξηση της διάδοσης των ψυχοτρόπων ουσιών, κάθε τύπου ψυχοτρόπων ουσιών. Οι περισσότερες που κυκλοφορούν τώρα παράγονται στα εργαστήρια και είναι πολύ επικίνδυνες, αυτές που λέμε νέες συνθετικές ουσίες, αλλά δεν αυξάνεται μονάχα αυτή η διάδοση.
αυξάνεται και η διάδοση κάθε μορφής εξάρτησης. Από τον τζόγο, από το ίντερνετ, από την τροφή. Έτσι, η ανορεξία και η βουλιμία έχει αποκτήσει τραγικές διαστάσεις στην εποχή μας. Κάθε μορφής εξάρτηση. Δηλαδή, σε μια κοινωνία αλωτρίωσης, ανελευθερίας, πολλαπλασιάζονται και οι μορφές, που, οι μορφές συμπεριφοράς που εκφράζουν αυτή ακριβώς την απώλεια της ελευθερίας του ανθρώπου να ελέγχει τη συμπεριφορά του. Κάποιοι ορίζουν την εξάρτηση με αυτόν τον τρόπο, ως απώλεια της ελευθερίας απέναντι στο αντικείμενο της εξάρτησής σου. Δεν μπορείς να φας ενώ πεινάς, ενώ λιμοκτονείς όταν είσαι ανορεξικός. Δεν μπορείς να μην παίξεις τζόγο ενώ είσαι καταχρεωμένος και σε έχουν διώξει. Δεν μπορείς να μην πάρεις ουσίες ενώ ξέρεις ότι θα πεθάνεις. Άλλωστε, αυτό είναι και στον ορισμό της τοξικομανίας, η ακατανίκητη, τυραννική ανάγκη να πάρεις τις ουσίες, ενώ ξέρεις πού σε οδηγούν, ενώ ξέρεις τον καταστροφικό τους ρόλο. Έχεις υποδουλωθεί εντελώς σε αυτή την, τον εθισμό, τη μορφή συμπεριφοράς. Από αυτή την άποψη πιστεύω ότι πρέπει να δούμε την ίδια την εξάρτηση σαν μια ακραία μορφή της αλωτρίωσης του ανθρώπου, της αποξένωσής του από τους άλλους σε μια κοινωνία πλήρους εξατομίκευσης, της αποξένωσής του από τον ίδιο τον εαυτό του. Η ουσία διαμεσολαβεί τη σχέση του με τον εαυτό του και με τους άλλους. Και έτσι τον διαβρώνει ως άνθρωπο, διαβρώνει την κοινωνική του υπόσταση, χάνει τον εαυτό του. Πάρα πολύ συχνά οι εξαρτημένοι έρχονται στο πρόγραμμα, οι τοξικομανείς, και λένε «Δεν αντέχω τον εαυτό μου έτσι όπως έγινε. Δεν είμαι ο εαυτός μου. Τον έχω χάσει». Και αυτό είναι ένα κίνητρο για να αρχίσουν μια πορεία αναζήτησης του εαυτού τους και διαμόρφωσης της καινούργιας κοινωνικής ταυτότητας. Αυτή την έχασαν. Μέσα στην τοξικομανία είσαι ένα άτομο που είναι χαμένο κάπου στο σύμπαν. Χαμένο και από τον εαυτό του. Και είναι μια δύσκολη πορεία αναζήτησης, εσωτερικής, με ανασκαφή στον ψυχικό κόσμο, βαθιά, πολύ βαθιά ανασκαφή, γιατί κουβαλούν πολλά τραύματα αυτοί οι άνθρωποι από πολύ μικρή ηλικία, από τα πρώτα παιδικά τους χρόνια. Πολλές φορές τα τραύματα που κουβαλούν αφορούν ολόκληρες γενιές πριν από αυτούς. Υπάρχει μια διαγενειακή μετάδοση, πολλά πένθη που δεν τα έχουν επιτελέσει, πολύ θάνατο μέσα τους, πολλούς νεκρούς που δεν μπόρεσαν να τους πενθήσουν. Πολύ πόνο, πολύ δυστυχία, πολύ θυμό, πολύ αγανάκτηση, πολύ ματέωση. Και όλα αυτά πρέπει να τα ξαναδούν από την αρχή, να πιάσουν το νήμα, να συνειδητοποιήσουν τις αιτίες της εξάρτησής τους και να βάλουν τις βάσεις αλλαγών στον τρόπο που λειτουργούν σαν άνθρωποι. Που σκέφτονται, που προσεγγίζουν τα πράγματα, που εκφράζονται, να κάνουν σχέσεις με τους άλλους, να κοινωνικοποιηθούν με άλλα λόγια. Είναι πραγματικά τα πιο ευαίσθητα και έτσι τα πιο ευάλωτα στοιχεία μιας κοινωνικής αλυσίδας που σπάζει. Είναι η πιο αδύνατη κρίκη αυτής της αλυσίδας. Αλλά δεν σπάνε οι κρίκοι, σπάει ολόκληρη η αλυσίδα, και αυτό είναι το φοβερό που δεν θέλει, που αρνείται να δει η κοινωνία. Είναι απλά η πιο ευαίσθητη κρίκη. Και σε αυτή την ευαισθησία εμείς στηριζόμαστε για την αναδόμηση του ψυχισμού τους. Αξιοποιείται θετικά, και σε αυτό που μας βοηθάει πάρα πολύ η τέχνη. Όλες οι μορφές τέχνης. Τα εικαστικά, η μουσική, ο χορός, το θέατρο. Έχουν μια καταπληκτική ομάδα κουκλοθέατρου
μια θεατρική ομάδα που κάνει πάρα πολλά, η μουσική ομάδα. Χρησιμοποιείται. Στις τέχνες που χρησιμοποιείται ως θεραπευτικά μέσα, ποια πιστεύετε ότι είναι όλες. Κυριότερη. Όλες. Όλες. Και αυτό που κάνουμε εμείς είναι να αφήνουμε τους ίδιους να το επιλέγουν. Δηλαδή, στην κοινωνική επανένταξη, που είναι η τελική φάση, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη θεατρική ομάδα, τη μουσική ομάδα, το χορό, το ψυχόδραμα, να επιλέξουν αυτά που τους εκφράζουν καλύτερα, που έχουν περισσότερο νόημα. Αλλά αυτό που συνειδητοποιούν είναι ότι η τέχνη δεν βοηθάει μόνο στο να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Οι άνθρωποι που τα είχαν παγώσει αυτά τα συναισθήματα, θετικά και αρνητικά, με τα ναρκωτικά, αλλά τους βοηθάει στο να κοινωνικοποιηθούν, να αποκτήσουν πρόσβαση στο συμβολικό. Γιατί αυτό που είναι πολύ ελλειμματικό στους τοξικομανείς είναι η συμβολική λειτουργία, η δυνατότητα συμβολοποίησης και έτσι πρόσβαση στην κουλτούρα. Ανακαλύπτουν λοιπόν μέσω των τεχνών έναν τρόπο να έχουν μια πρόσβαση στην κουλτούρα και να μπαίνει στη ζωή τους, να γίνεται ένα συστατικό στοιχείο της καινούργιας ζωής και έτσι να αντλούν ικανοποίηση από αυτό το καινούργιο, γιατί η τέχνη δίνει πρόσβαση σε ανοιχτούς ορίζοντες, στο ουτοπικό στοιχείο που το έχει ανάγκη πολύ ο άνθρωπος, στο να μπορεί να οραματίζεται. Η τέχνη έχει ένα χειραφετητικό ρόλο, παίζει για τον άνθρωπο. Και αυτή η χειραφέτηση είναι πολύ βασική σαν λειτουργία στην διαδικασία της απεξάρτησης, να σπάσουν δεσμά. Για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που έλεγε ο Μπρέχτ. Ο Μπρέχτ σε μια παράσταση αυτό που πρότρεπε τον θεατή ήταν «άλλαξε τη ζωή σου μέσα από αυτό που βλέπεις», μέσα από τη συμμετοχή σου σε αυτό που βλέπεις, την ενεργητική συμμετοχή. Στο 18 άνω λοιπόν η τέχνη έχει αυτό το ρόλο, αυτό, περνάει αυτό το μήνυμα, άλλαξε τη ζωή σου και οι ίδιοι το βιώνουν με ένα πολύ έντονο τρόπο και έτσι αισθάνονται ότι απελευθερώνονται. Mm. Από αυτή την άποψη η θεραπεία απεξάρτησης έτσι όπως γίνεται στο 18 άνω, με τον καταλυτικό ρόλο της τέχνης, με τον καταλυτικό ρόλο της ψυχοθεραπείας, αυτής της ανασκαφής στα ενδότερα του ψυχισμού, της ομαδικής επίσης ψυχοθεραπείας, της δυνατότητας να λειτουργεί κοινωνικά σε ομάδες, αλλά και της συμμετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθε, δημιουργεί ένα, θα λέγαμε, ανοίγει ένα δρόμο στην απεξάρτηση, δημιουργεί ένα πρότυπο, κατά κάποιο τρόπο, θεραπευτικό, το οποίο αποδίδει στην κοινωνία ανθρώπους που όχι απλά είναι καθαροί, αλλά ανθρώπους που, όπως έλεγαν σήμερα κάποια από αυτά τα παιδιά στη συνέντευξη τύπου, έχουν ανακαλύψει γιατί αξίζει να ζουν, όχι απλά ότι αξίζει η ζωή, γιατί αξίζει, ποιο είναι το νόημά της. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους αξίζει κανείς να υπάρχει και να αγωνίζεται για να υπάρχει. Μάλιστα. Επειδή μιλήσατε για τους εξαρτημένους ανθρώπους που μέσα από το πρόγραμμα 18 άνω ή οποιοδήποτε άλλο προσπαθούν να επανενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ένας εξαρτημένος άνθρωπος μπαίνει σε πρόγραμμα απεξάρτησης για να ενταχθεί σε μια κοινωνία που όταν βγει, σίγουρα παράγει τις ίδιες, αν όχι χειρότερες συνθήκες, που κατά μείζωνα ή ελάσσονα τρόπο τον όθησαν προηγούμενο στην εξάρτηση. Δεν είναι λίγο ξύμορο αυτό, δεν περιέχει κινδύνους? Είναι ένα ερώτημα που θέτουν οι ίδιοι πριν ξεκινήσουν τη θεραπεία. Όταν έχει εγκαθιδρυθεί η θεραπευτική σχέση, δηλαδή εμπιστεύονται και που λένε τους προβληματισμούς τους. Τι θα κάνω εγώ σε μια κοινωνία που λειτουργεί πρεζάκικα χωρίς πρέζα. Ακόμα και αν κανείς δεν κάνει χρήση, λειτουργεί πρεζάκικα, εξαρτητικά. Χειρίζεται τον άλλον, λέει ψέματα, κερδοσκοπεί στον πόνο του άλλου. Αυτό που εμείς απαντάμε είναι ότι
μέσα από τη διαδικασία της απεξάρτησης, καταφέρνοντας να διαμορφώσει μια καινούργια κοινωνική ταυτότητα και να μπορεί να στέκεται όρθιος και να κοιτάζει τον άλλον στα μάτια, που σημαίνει να μπορεί να αντιπαρατίθεται με τους παράγοντες που γεννούν το φαινόμενο της τοξικομανίας, που τον όθησαν και εκείνον στα ναρκωτικά, μπορεί να αντέξει. Δηλαδή, αυτό που θα κάνει σε αυτή την κοινωνία είναι να ζει με ανοιχτά μάτια, με καθαρές τις αισθήσεις, ακέραιες τις αισθήσεις, αλλά πια όχι διαλέγοντας την παθητική στάση, αλλά αγωνιζόμενος ενεργητικά να αλλάξει μια πραγματικότητα που δεν του κάνει, και προσωπική και κοινωνική. Το πώς θα το κάνει αυτό είναι μια επιλογή που ο ίδιος πρέπει να κάνει στη ζωή του, αφού τελειώσει το πρόγραμμα. Αλλά η κατεύθυνση είναι ότι από το πρόγραμμα θα βγεις μάθημος. Θα μπορείς να αντιμετωπίζεις τις δυσκολίες, τα εμπόδια, να αναλαμβάνεις τις ευθύνες, να αναλαμβάνεις υποχρεώσεις και να χαίρεσαι γιατί μπορείς να το κάνεις. Γιατί είσαι ενεργός στοιχείο αυτής της κοινωνίας που είναι σε κρίση, που καταραίει, που σαπίζει, αλλά που εσύ αγωνίζεσαι για να, στο βαθμό που μπορείς, που σου αναλογεί, αγωνίζεσαι για να αλλάξει αυτό το καλύτερο αύριο που πια δεν το βλέπουν συνυφασμένο μόνο με την προσωπική του ζωή, αλλά έχει και κοινωνικούς ορίζοντες. Έτσι όπως το περιγράφετε, οι άνθρωποι που απεξαρτώνται βγαίνουν μάλλον ποιοτικά καλύτεροι από όλους εμάς τους υπόλοιπους. Αυτή είναι μια διαπίστωση που και οι ίδιοι κάνουν και κάποιες φορές λένε ότι αν αφαιρέσουμε τη δυστυχία που ζήσαμε μέσα στα ναρκωτικά, υπάρχει και κάτι θετικό, ότι είχαμε την ευκαιρία να μπούμε σε ένα πρόγραμμα και να αλλάξουμε και να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Ο ποιητής Ρώμος Φιλίρας, ο οποίος είχε εγκλειστεί στο Δρομοκαίτιο για πολλά χρόνια, σε ένα απόσπασμα του βιβλίου «Η ζωή μου στο Δρομοκαίτιο» είχε γράψει το εξής: «Κλείστε σφιχτά τα μάτια σας, σφίχτε την ψυχή σας στο διοπτροφόρο ερευνητικό βλέμμα που έχετε κατά πάνω σας. Είναι οι γιατροί. Θέλουν να σας κάνουν καλά. Αλίμονο. Εκεί φτάνει ο παραλογισμός των λογικών. Καλά, δηλαδή να γυρίσετε πίσω, έξω στην τέφρινη πραγματικότητα, να ξαναδείτε πίσω με την κρίση του ακέραιου μυαλού την πιο αβάσταχτη, την πιο αρμολογημένη, αλόφρονη λογική της ζωής που σκοτώνει την ανθρώπινη καρδιά». Σε τι θα διαφωνούσατε, σε τι θα συμφωνούσατε με αυτό? Δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να συμφωνήσει ή διαφωνήσει με στίχους. Ναι. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ποίημα. Αυτό που έχει σημασία για τη συζήτησή μας είναι ότι περιγράφεται μια τραγική πραγματικότητα που κάνει κάποιους ανθρώπους να μην την αντέχουν, και οι άνθρωποι που πάσχουν ψυχικά ανήκουν σε αυτή την κατηγορία των πολύ ευαίσθητων ανθρώπων που τους πλήγωσε πάρα πολύ η ζωή, και έτσι παρουσίασαν την ψυχική διαταραχή με όποια μορφή πήρε αυτή. Αυτό που φαίνεται πολύ καθαρά είναι η αντίθεση που συνειδητοποιεί ο ψυχικά πάσχων με το πρόσωπο του γιατρού, αλλά ενός γιατρού που τον κοιτάζει ερευνητικά για να του βάλει την ταμπέλα, να τον κατατάξει σε ποια μορφή ψυχικής διαταραχής ανήκει. Δυστυχώς αυτό είναι... βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη σαν φαινόμενο στην εποχή μας, θα έλεγα είναι ο κανόνας, και οι νέοι ψυχίατροι στην πλειοψηφία τους, εκτός από λίγες εξαιρέσεις, εκπαιδεύονται με αυτόν τον τρόπο. Να κοιτούν τον ψυχασθενή για να τον κατατάξουν και να του δώσουν φάρμακα. Στην εποχή εκείνη δεν υπήρχαν τα φάρμακα, υπήρχαν όμως άλλες επίσης βάρβαρες μέθοδοι καταστολής, αυτό ήταν ουσιαστικά καταστολής των συμπτωμάτων. Από αυτή την άποψη πιστεύω ότι έχει πολλά να μας πει αυτό το ποίημα για εκείνη την εποχή που υπήρχε ακόμα και η λογοτομή, υπήρχαν πολύ άγριες
θεραπευτικές με πολλά εισαγωγικά μέθοδοι. Όμως σε πολλά σημεία δεν διαφέρουν και πολύ από τη σημερινή αντιμετώπιση των ανθρώπων που πάσχουν ψυχικά. Αν σκεφτεί κανείς ότι τα ψυχοφάρμακα έχουν για τις φαρμακευτικές βιομηχανίες ένα τρομερό τζίρο, αποφέρουν τεράστια κέρδη και είναι οι βιομηχανίες των ψυχοφαρμάκων σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό που καθορίζουν την έρευνα και την εκπαίδευση. Και αυτό είναι το τραγικό. Επινοούνται ψυχικές διαταραχές. Τώρα στο καινούργιο εγχειρίδιο κατάταξης, το 5, τώρα υπάρχει το DSM-4, το 4. Θα βγει το DSM-5. Στο 5 έχουν βρεθεί, θα προσθεθούν και άλλες κατηγορίες ψυχικών νόσων, βέβαια με από μία ομάδα επιστημόνων, οι οποίοι είναι και σύμβουλοι ή ερευνητές βιομηχανιών, φαρμακοβιομηχανιών. Και όλα αυτά θα έχουν σαν αποτέλεσμα την ακόμα μεγαλύτερη κατανάλωση ψυχοφαρμάκων. Μην ξεχνάμε ότι στην Αμερική έχει επιτραπεί η χρήση ψυχοφαρμάκων και στα παιδιά. Μάλιστα. Επειδή μου μιλήσατε πριν για τους ψυχίατρους και την εύκολη χορήγηση των φαρμάκων, θα τολμήσω τώρα μια ίσως αυθαίρετη αντιστοιχεία, ίσως να συμφωνήσετε και θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας. Ό,τι είναι για κάποιους γονείς τα παιδικά προγράμματα στην τηλεόραση για την ανατροφή εντός αγωγικών των παιδιών τους, είναι για κάποιους ψυχίατρους η χορήγηση ψυχοφαρμάκων για την ίαση της ψυχικής ασθένειας των ασθενών τους? Κατά κάποιο τρόπο. Κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, του δίνεις τα φάρμακα για να μην είναι ανήσυχος, να ηρεμήσει. Του δίνεις τα φάρμακα, πολλά φάρμακα, για να μην αυτοκτονήσει. Βάζεις τα παιδιά στην τηλεόραση για να απασχολούνται και να μην σε απασχολούν. Ουσιαστικά ξεφορτώνεσαι και τα παιδιά και τους ψυχασθενείς με τον τρόπο σου στην κάθε περίπτωση. Και εδώ αυτό μας φέρνει στην ίδια την ψυχιατρική, στο πώς ασκείται η κλινική ψυχιατρική σήμερα. Περιορίζει την παρέμβαση στον πάσχοντα μόνο, πέρα από το γεγονός ότι χρησιμοποιεί κυρίως φάρμακα, αλλά το περιορίζει στο πρόσωπό του. Κάνει αφαίρεση του γεγονότος ότι αυτός ο άνθρωπος έχει ένα περιβάλλον και πρέπει να παρέμβει σε αυτό το περιβάλλον, που δεν είναι μόνο η οικογένεια, είναι η κοινότητα στην οποία ζει. Αυτή τη στροφή στην κοινότητα που άρχισε να γίνεται μετά το Μάη του 68, στην Ιταλία, σε ένα βαθμό στη Γαλλία, στην Ευρώπη γενικά, και τότε αρχίσανε και στην Ελλάδα αρκετά καθυστερημένα, δεκαετία 80 και περισσότερο δεκαετία του 90, όλες οι προσπάθειες για την αποασυλοποίηση, να ανοίξουν τα ψυχιατρικά άσυλα και να αναπτυχθεί η κοινοτική και η κοινωνική ψυχιατρική. Να αντιμετωπίζεται, δηλαδή να προσεγγίζεται η ψυχική διαταραχή σαν ένα κοινωνικό φαινόμενο και όχι βιολογικό στενά όπως θεωρείται τώρα, και ταυτόχρονα να αναπτύσσεται ένα σύνολο παρεμβάσεων μέσα στην κοινότητα, εκεί που ζει κανείς, εκεί που εμφανίζεται η διαταραχή πριν εμφανιστεί, ώστε να αποτραπεί η φοβερή πορεία προς το ψυχιατρικό άσυλο και η ασυλοποίηση, ο ιδρυματισμός αυτού του ανθρώπου. Μάλιστα. Αυτό το περιεχόμενο που αναφέρατε πριν από λίγο, όλο αυτό είναι το περιεχόμενο της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης? Θα έπρεπε να είναι αυτό το περιεχόμενο. Χρησιμοποιείται πάρα πολύ όρο σήμερα με ένα τελείως λανθασμένο περιεχόμενο. Στην Ελλάδα από το 1984 ξεκίνησαν τα ευρωπαϊκά προγράμματα για την αποασυλοποίηση. Όταν ήρθε στην επιφάνεια το σκάνδαλο της Λέρου και άρχισε ο ευρωπαϊκός τύπος να βάζει τις περίφημες φωτογραφίες των γυμνών της Λέρου, δόθηκαν πολλά χρήματα για να κλείσουν αυτά τα φοβερά άσυλα. Και άρχισαν να εφαρμόζονται τα προγράμματα της λεγόμενης ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Μίλησαν οι Ευρωπαίοι για μια μεταρρύθμιση στον ψυχιατρικό χώρο. Στην Ελλάδα όμως διαστρεβλώθηκε αυτός ο όρος, συρρυκνώθηκε στο να δημιουργηθούν ξενώνες και οικοτροφία βασικά.
και να βγει, να μην μένει κανείς στο ψυχιατρίο χρόνια όπως έμενε παλιά, αλλά να μένει σε ένα ξενώνα και ένα οικοτροφείο. Δεν ενδιαφέρθηκαν να τον κάνουν ενεργό μέλος της κοινωνίας, να του δώσουν δουλειά, να του δώσουν τα δικαιώματά του, να γίνει ανεξάρτητος και έτσι πραγματικά να αποκατασταθεί κοινωνικά. Διαστρεβλώθηκε ο όρος, χρησιμοποιήθηκε από τους ανθρώπους που ήθελαν να χρησιμοποιήσουν την ψυχιατρική μεταρρύθμιση ακόμα και για ιδιωτελείς λόγους. Απόδειξε ότι πολλές δομές από ασυλοποίησης έγιναν από ανθρώπους άσχετους με την ψυχιατρική, ακόμα και εμπόρους όπλων, έφτιαξαν ξενώνες και οικοτροφία. Επιχειρήσεις ήταν, σαν επιχειρήσεις τα είδαν. Και βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε βάλει και κάποια χρονοδιαγράμματα, πρέπει να κλείσουν τα ψυχιατρία, κάποια έκλεισαν, στα Χανιά έκλεισαν. Έκλεισε το ψυχιατρίο της Σούδας, στην Πέτρα Ολύμπου έκλεισε, στην Κέρκυρα είναι έτοιμο να κλείσει. Όμως το Δαφνί θα κλείσει, λένε το 15, όμως δεν μπήκαν στη θέση τους όλα αυτά, όλες οι δομές, οι έξω νοσοκομιακές, μέσα στην κοινότητα. Αντιμετωπίστηκε σαν ένα τεχνικό ζήτημα υλοποίησης προγραμμάτων, με αποτέλεσμα ο άρρωστος να αντιμετωπίζεται όπως παλιά, έτσι όπως περιγράψαμε, η ψυχική διαταραχή σε ένα βιολογικό φαινόμενο και ουσιαστικά να εγκαταλείπεται στη μοίρα του αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είναι η απόγνωση των οικογενειών των ψυχασθενών, η αγωνία τους, τι θα γίνουν τα παιδιά τους που πάσχουν ψυχικά όταν αυτοί πεθάνουν. Δεν υπάρχει καμία πρόνοια για αυτούς τους ανθρώπους. Και πραγματικά οι ψυχικά πάσχοντες στην Ελλάδα αντιμετωπίζονται αυτή τη στιγμή με ένα πολύ βάρβαρο τρόπο, αρκεί να σας πω ότι πέρασαν νόμο πρόσφατα, το καλοκαίρι, να κατακρατούν τις συντάξεις των νοσηλευωμένων στα ψυχιατρία δημόσια και ιδιωτικά. Να κρατούν τις συντάξεις και μάλιστα κάναμε μια μεγάλη κινητοποίηση στις 13 του Μάρτη έξω από το Υπουργείο Υγείας, όπου υπήρχαν και δρόμενα με κουκλοθέατρο, συμμετείχαν οι ίδιοι άνθρωποι που έπασχαν ψυχικά, οι οποίοι είχαν καταφέρει να βγουν από το ψυχιατρίο και μια αντιπροσωπεία επισκέφθηκε το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, ο οποίος είπε πάρα πολύ κοινικά ότι εντάξει, εμείς θα πάρουμε τις συντάξεις τους και θα τους δίνουμε να τρώνε και να δίνουμε. Χρειάζονται τροφή και ρούχα, τίποτα άλλο. Συγκλονιστικό αυτό. Δεν, αυτό δεν το ήξερα. Αυτό είναι το καινούριο της μνημονιακής πολιτικής σε ό,τι αφορά τους ψυχασθενείς. Και βέβαια μέσα σε αυτή την κατάσταση όπου τα ψυχιατρία επιπλέον έχουν μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό, αυξάνεται η καταστολή. Γιατί αν έχεις 40 πάσχοντες τη νύχτα με έναν νοσηλευτή, ο νοσηλευτής θα καταστήλει. Θα τον ανήσυχο θα μπορεί και να του κάνει τη λεγόμενη μηχανική καθήλωση. Να του βάλει τους σημάντες. Και αυτό είναι στην ημερήσια διάταξη. Αυτή τη στιγμή το Δαφνί έχει εκατοντάδες κενές θέσεις νοσηλευτών και δεν πρόκειται βέβαια να προσληφθεί κανένας. Να. Δεν πρόκειται. Απλά αυτό που σχεδιάζει η κυβέρνηση είναι να περάσει πολλές λειτουργίες των ψυχιατρίων σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, στον ιδιωτικό τομέα. Ξενώνες, οικοτροφή, ακόμα και κέντρα ψυχικής υγείας, κέντρα πρόληψης, να τα περάσεις στον ιδιωτικό τομέα, που σημαίνει βέβαια να πληρώνεις για να έχεις αυτές τις υπηρεσίες.